Και δίδεται η εκκίνηση τελικώς για την έκτη υποδρομία. Ο Αστερίων θα ανακόψει στην αρχή, ο Stranger in the Night, αλλά και ο Grizzly Bear από μέσα πιέζουν για την πρωτοπορία. Grizzly Bear είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει, βελτιώνεται και New Generation ακόμα πιο έξω. Στη συνέχεια ο Χαβιλντάρ περνά τέταρτος. Πιο πίσω θα μείνει ο King of Spin με τον Αστερίωνα. Στη συνέχεια ο Wehrhahn τελευταίος, ο Varan. Η διάταξη με το Stranger in the Night τρέχοντας δεύτερη ρόδα να περνά τελικά μπροστά, αφήνοντας τον Grizzly Bear αλλά και τον Χαβιλντάρ με το New Generation που καλπάζουν κοντά και περνούν στην δεύτερη θέση, δεύτερη τρίτη ρόδα. Στη συνέχεια ο Αστερίων περνά πέμπτος μπροστά από το Wehrhahn, τον King of Spin και τον Varan που είναι στις τελευταίες θέσεις, ενώ θέλουμε περίπου 600 μέτρα τώρα για τον τερματισμό. Το νούμερο 4, Stranger in the Night, είναι πάντα μπροστά. New Generation, Havildar στο βήμα του είναι αυτός τώρα που επίσης έρχεται δυνατά και ο Αστερίων θέλει να βελτιωθεί πιάνοντας τον Grizzly Bear στην επόμενη θέση, παίρνοντας τελική ευθεία. New Generation έχει κάνει επίθεση, έρχεται και ο Havildar προσπαθεί να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και ο Αστερίων όπως και ο Grizzly Bear στα τελευταία μέτρα. Χαβιλντάρ είναι αυτός που περνάει μπροστά και θέλει να καθαρίσει πλέον πράγματι, παίρνοντας διαφορά από τους υπόλοιπους. Χαβιλντάρ νούμερο 6 είναι το άλογο που κτίζει πλέον διαφορά έναντι των υπολείπων, εκ των οποίων προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο πίσω από το New Generation. Ο Wehrhahn απ' έξω θέλει και την δεύτερη θέση. Θα περάσει τρίτος μπροστά από τον Αστερίωνα που περνά τέταρτος. Χαβιλντάρ. Το αποτέλεσμα 6-7-3-1. 6-7-3-1. Διαστάσεις θριάμβου δίνει εδώ ο Χαβιλντάρ. Και αυτό που είπαμε, αυτός που φτάνει στο τέλος είναι ο Wehrhahn, έτσι. New Generation για μία ακόμη φορά πολύ, θα παλέψει. Πολύ σκληρός. Σε μεγάλη άνοδο. Wehrhahn περνά τρίτος, πολύ κοντά και πάνω στον τερματισμό. Ο Αστερίων βγάζει εκτός τετράδας τον Stranger in the Night.